Το Μουντιάλ του Κατάρ ολοκληρώθηκε με τον Λιονέλ Μέση να σηκώνει ψηλά στον ουρανό της Δόχα το παγκόσμιο κύπελο, γράφοντας την δική του ιστορία. Κάτι που θέλουν να πράξουν στις εθνικές τους ομάδες οι 6 πρωταγωνιστές του βίντεο που θα παρακολουθήσετε. Πρώτος και καλύτερος, ο Τζουντ Μπέλιγκαμ. 5 συμμετοχές, ένα γκολ και μία assist για τον άσο της Ντόρτμουντ, ο οποίος έγραψε ιστορία, καθώς το 6-2 απέναντι στο Ιράν έγινε ο δεύτερος πιο νεαρός παίκτης μετά τον Μάικλ Όουεν που σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελο 1998 που ενάσω στη Λίβερπουλ και τη Ρεάλ, ενώ η assist που έδωσε απέναντι στη Σενεγάλη τον έφερε στο νεαρότερο παίκτη που έδωσε πάσα assist μετά το 1966. Ο Γκονσάλο Ράμος μπήκε από το παράθυρο στο 6-1 της Πορτογαλίας απέναντι στην Ελβετία. Πέτυχε 3 γκολ, έδωσε μία assist και έγινε ο πρώτος παίκτης από την πατρίδα του που σκόραρε hat-trick σε παγκόσμιο κύπελο και νόκαουτ μάλιστα αγώνα μετά τον μεγάλο Ιωσέμπιο το 1966. Αν θα καταφέρει να σπάσει και τα 473 γκολ που πέτυχε ο Ιωσέμπιο με τη φανέλα της Μπενφίκα, τότε πραγματικά τι να πει κανείς. Περνάμε τώρα στον Κόντι Χάκπο. Ο Ολλανδός έγινε ο πρώτος παίκτης από την πατρίδα του που σκοράρει στα 3 πρώτα παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου. Ήδη με την PSV Eindhoven έχει σκοράρει 13 γκολ, έχει μοιράσει 17 assists σε 24 μάτς και ήδη αρκετές ομάδες τον ωρέχονται και θέλουν να τον κάνουν δικό τους. Ο Ακπο, που όπως είπε και ο Virgil van Dijk, είναι ένας παίκτης που μπορεί να σε πάει στον ουρανό και να σε φέρει πίσω. Έντσο Φερνάντες, ο παίκτης, ο οποίος μπορεί να μην ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα της Αργεντινής στο Μουντιάλ, στη συνέχεια όμως έγινε ένα πολύτιμο όργανο στα χέρια του Λιονέλ Σκαλόνι. Ήταν αυτός ο οποίος πετύχε ένα κρίσιμο γκολ απέναντι στο Μεξικό. Και βεβαίως ήταν ο παίκτης που στον ημιτελικό απέναντι στην Κροατία είχε τα περισσότερα τάκλινγκ αλλά και τις περισσότερες αμυντικές προσπάθειες. Ένα πραγματικό λοιπόν εργαλείο που βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του να πετύχουν πολλά και σπουδαία πράγματα με την ομάδα της Αργεντινής, κορυφαίο η κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου. 7 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ για τον άσο της Μπενφίκα. Ο Γιώσον Γκβάρντιολ φορούσε την μάσκα του Μπάτμαν καθώς είχε σπάσει τη μύτη του στην αναμέτρηση της Μπρις με την Λειψία. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να γράψει ιστορία. Ένας πραγματικά ηρωικός στόπερ για την εθνική Κροατίας που βοήθησε την ομάδα του να φτάσει μέχρι και την τρίτη θέση του παγκοσμίου κυπέλου, αναγκάζοντας τον σχολιαστή του Radio 5, Pat Nevin, να τον περιγράψει ως Rolls Royce της άμυνας. Ήδη η Chelsea, η City, η United και η Bayern Μονάχου ετοιμάζονται να προσφέρουν πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους. Ο Αργεντίνου Νάχη ήταν άγνωστος μεταξύ αγνώστων με την ομάδα του Μαρόκο, φορώντας την φανέλα της Σανζέ. Ωστόσο, ήταν πραγματικά εξαιρετικός στην αναμέτρηση κόντρα στην Ισπανία, τρέχοντας 14,7 χιλιόμετρα, ενώ έκανε τις περισσότερες τρίπλες και κέρδισε τις περισσότερες μονομαχίες στον ημιτελικό απέναντι στην Πορτογαλία. Μπορεί να παίζει στην ταπεινή Ανζέ, η Μπαρτσελώνα όμως θέλει να τον κάνει δικό της στη μεσαία γραμμή, συνδέοντας ένα δίδυμο made by Morocco, έχοντας δίπλα του το Σοφιάν Άμραμπατ.